Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον Χρήστο Δάντη, ο οποίος είναι ενοχλημένος με τις ερωτήσεις δημοσιογράφων όταν τον ρωτούσαν για την σύντροφό του, η οποία τη χάνει, να είναι και παίκτρια. Το Survivor. Και 22 ετών. Δηλαδή. 33 χρόνια μικρότερη του. Είναι 55 ετών ο Χρήστος Δάντης. Και η σύντροφος πόσο είναι? 22. Ναι. Πάντως και είναι 3 χρόνια μαζί. Πάντως τον είδα το Δάντη νεότατος δείχνει, τον είχα δει. Καλά, ναι, σε μια live εμφάνισή του, αλλά τόσα χρόνια διαφορά. Ναι, ναι. Πόσο είναι, ξαναπέσαμε λίγο. 22. 33 χρόνια είπα. Για πάμε να ακούσουμε εδώ το τι είπε όταν το ρωτήσα για τη σχέση. Την Ασημίνα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στείλετε και μήνυμα στο Survivor. Ναι. Στηρίζετε πολύ. Εκτιμώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Εκτιμώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ, αλλά δεν έχω να δηλώσω κάτι. Η κυρία Τεφαναέτη είπε. Να είστε καλά. 2 χρονών το να λέει ότι έχει σχέση με έναν επώνυμο 55άρη δεν είναι πρέπο. Δεν γνωρίζω, δεν άκουσα. Η κυρία Μαλέσκου είπατε ότι κρίνει μονομερός ή στηρίζει τη Σταυρούλα περισσότερο. Δεν έχω να σας πω κάτι. Το είπατε, το γράψατε στο Instagram. Ό,τι γράφω ισχύει. Έτσι, κατά τα άλλα. Έχουν ενοχλήσει κάποια πράγματα. Δεν έχω να δηλώσω κάτι άλλο. Θα πάτε τη σχέση σας ένα βήμα παραπέρα. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα σχόλιο, παιδιά, γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτό είναι σοβαρότερο. Να πούμε λοιπόν ότι φάνηκε ενοχλημένος. Ναι, έτσι φάνηκε. Ναι. Να δούμε, μας πείτε ποια είναι η σύντροφός του, δώστε μας περισσότερα στοιχεία. Που έχει βγει και η ίδια στο Survivor καταρχήν. Δεν την ξέρω, δεν την ξέρω. Μπορούμε να τη δούμε όμως. Να τη δούμε, να μιλάει για τον Χρήστο Δάντη, βέβαια. Για να τη δούμε. Δεν θα το κρύψω ότι περίμενα τόσους μήνες να δω ένα μήνυμα από τον Χρήστο. Ήταν το μήνυμα που ήθελα τόσο καιρό, ήταν το μήνυμα που ό,τι και να συνέβαινε, εγώ το είχα ανάγκη. Τον έβλεπα στον ύπνο μου, έβλεπα κακά όνειρα, άσχημα όνειρα, έβλεπα να παθαίνει κάτι κακό. Και τώρα επειδή είδα ότι είναι καλά, είδα τον Κίλαν. Θέλω να του πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που επικοινώνησε μαζί μου, γιατί είχαμε πει ότι ίσως να μην το φανερώσουμε, αλλά εδώ που είμαι δεν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι κάτι το αδύνατο. Χαίρομαι πολύ που μου στείλε και μια φωτογραφία που είχαμε πάει μαζί διακοπές. Γιατί καλός ή κακός αυτός ο άνθρωπος με έχει στηρίξει και με έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Κακά τα ψέματα δεν είμαστε λίγο καιρό μαζί, είμαστε κοντά 3 χρόνια. Ο Χρήστος με φωνάζει Μωρισονάκο. Μου είχε πει ότι αν όλα βαίνουν καλώς, αν η οικογένειά σου είναι καλώς, την πρότασή μου θα την ξεκινήσω με αυτό το συγκεκριμένο πράγμα που σου λέω, το Μόρισον. Και έτσι και έκανε. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λείπει πάρα πολύ. Θέλω από εδώ και πέρα οι μαχητές να κερδίσουμε τις επικοινωνίες, γιατί αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή με κάνει να θέλω να παραμείνω στο Survivor για άλλο τόσο. Εδώ λοιπόν είναι 33 χρόνια διαφορά ηλικίας. Πώς το βλέπεις εσύ, Χαραλεμονή? Εντάξει, εγώ όταν ήμουν πιο μικρή είχα γνωρίσει μια κυρία που ήταν μικρότερη 35 χρόνια από τον άντρα της και είχαν και ένα παιδί. Όπως επίσης έχουμε γνωρίσει κι άλλο. Γυναίκες που να είναι 35 χρόνια να περνάνε τον άντρα τους. Ακριβώς. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ το βλέπω, ας πούμε, τη Λούρου, σε μερικά χρόνια είναι τικνατζού. Δηλαδή, θα φτάσει. Δηλαδή, θα της έχει βγει τη Λούρου σε μερικά χρόνια και τικνατζού. Σε μερικά χρόνια. Για την ώρα είναι πολύ επιλεκτική πάντως από τη. Πάντως λένε όλοι ότι έχει τόσο ενέργεια ο Δάντης, που δεν φαίνεται καν η διαφορά ηλικίας. Ναι. Είναι τόσο, έχει τόσο ενέργεια που δεν φαίνεται η διαφορά. Εσύ εδώ στραβοκοιτάει ο. Μεταξύ μας κουράζει. Κοπέλα, εμένα δεν μου κάνει και 22 κιόλα. Τα χίλια μου, Οπότε εντάξει, δεν του φαίνεται διαφορά. Άρα φαίνεται μεγαλύτερη. Φαίνεται μεγαλύτερη. Για μένα τουλάχιστον φαίνεται μεγαλύτερη. Δηλαδή, εγώ την έκανα γύρω στα 30. Πες ο Τσίφα και εσύ εδώ θες να πεις, έλα. Να σας πω, ναι, εντάξει, μια χαρά, αφού θέλει. Δεν είναι ρε φίλε, πες την άποψή σου. Η άποψή μου είναι ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά όταν μιλάμε για ηλικίες 18, 19, 20, 21 και ο άλλος είναι 55, 60. 55 πει το μεγάλο. 55. Για αυτό λέω, άμα θέλει νύφη και ο γαμπρός, τύφλα να έχει ο πεθερός.